υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις μικρές που παράγουν και είναι εξωστρεφείς. Και ποια είναι τα προβλήματά τους, έχουμε πει φορολογικά, ασφαλιστικά, αδειοδοτικά, αλλά στη ζώνη του περάματος, η οποία βρίσκεται στη δικαιοδοσία του βιοτεχνικού επιμελητηρίου, οι επιχειρήσεις αναζητούν καταρτισμένο προσωπικό και δεν έχουν. Μπορείς να μας πεις πώς αυτή η ανάγκη μπορεί να ικανοποιηθεί και πώς μπορεί να παντρέψει τη λύση και σε ένα άλλο μείζον θέμα που είναι η ανεργία. Καταρχήν, δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχουν στη ζώνη περάματος. Γενικά, όσοι έχουν βιοτεχνίες, όσοι έχουν επιχειρήσεις που παράγουν και θέλουν εξειδικευμένο προσωπικό, δυστυχώς στη χώρα μας χάθηκε. Οι τελευταίοι τεχνίτες που έχουν μείνει είναι από 50 ετών και πάνω. Δηλαδή, νέα παιδιά δεν έχουν μπει στην παραγωγική διαδικασία. Δυστυχώς δεν υπάρχουν τεχνίτες σε κανένα κλάδο. Δεν υπάρχουν εξειδικευμένο προσωπικό, δεν υπάρχουν ηλεκτρολόγοι, δεν υπάρχουν τορναδόροι, δεν υπάρχουν φρυζαδόροι. Και κάποια στιγμή, όπως λέμε και φωνάζουμε, ότι ο τόρνος θα γίνει μουσιακό είδος στη χώρα μας. Δυστυχώς η λέξη βιοτεχνία απαξιώθηκε πάρα πολύ. Και κοιτάξτε τι φοράτε πάνω σας όλοι, ή ότι υπάρχει γύρω μας, και κοιτάξτε τι είναι ελληνικό. Δυστυχώς το 99% δεν είναι ελληνικό. Αν υπάρχει 1% να υπάρχει κάτι που να είναι ελληνικό, ελληνικής κατασκευής. Αυτό λοιπόν. Για να γυρίσει αυτό το κλίμα και να έρθει η περιβόητη ανάπτυξη, πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια και να δουλέψουμε. Δεν γίνεται μόνο σε σχέδια επί χάρτου. Πρέπει να γίνουν στην πράξη. Πρέπει κάποια χέρια να ξαναπιάσουν πάλι οι μηχανές, να ξαναδουλέψουν και να ξαναβγάλουμε δικά μας προϊόντα, ελληνικά προϊόντα. Εμείς ως βιοτεχνικά επιμελητήρια κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια με το ελληνικό σήμα που κάνει εδώ και το Βιοτεχνικό Αθηνών, που είναι και ο Παύλος Σοραβάνης. Και γενικά προσπαθούμε να αναστρέψουμε αυτό το κλίμα. Η γη πανάκριβη. Δεν το συζητάμε, δεν υπάρχουν βιομηχανικές περιοχές ή βιοτεχνικές περιοχές. Δηλαδή, προτού ξεκινήσει ένας βιοτέχνης, έχει χρεωθεί 1 εκατομμύριο ευρώ να πάρει τη γη και να βγάλει μια άδεια. Πρέπει να δοθεί άμεσα δωρεάν βιοτεχνική γη. Θα τα πω και στην εισήγησή μου πιο κάτω μετά, στην τοποθέτησή μου. Αλλά απλώς η λέξη τεχνίτη στην Ελλάδα χάνεται. Πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά ως κίνημα υπόψη μας, ότι πρέπει να ξαναβγάλουμε τεχνίτες, πρέπει τα παιδιά μας, οι τεχνικές σχολές να ξαναπάρουν μπροστά. Και να είναι αυτό που έγινε το 1975. Εγώ ξεκίνησα το 1975. Είμαι παιδί της τεχνικής εκπαίδευσης. Είμαι περήφανος που έπιανα τα βιβλία του Ευγενίδη στα χέρια μου. Αυτά τα βιβλία τα έχω ακόμα στις βιβλιοθήκες μου. Εμείς δεν τα πετάξαμε, δεν τα σκίζαμε σαν τους άλλους συμμαθητές μας που ήταν στα γυμνάσια και στα λύκεια. Εμείς τα έχουμε στις βιβλιοθήκες μας. Και αυτά τα βιβλία λοιπόν πρέπει να ξαναπάρουν μπροστά, να ξαναπιάσουμε το μέταλλο, να μην φοβόμαστε να χαϊδέψουμε το σίδερο και να μην πηγαίνουμε στην παμά μας, άμα είμαστε 30 ετών, γιατί χτυπήσαμε το δάχτυλό μας. Πρέπει να ξαναβούμε στη λογική ότι πρέπει αυτή η χώρα να παράγει και να δημιουργήσει μέσα από την εργασία και τον ιδρώτα. Αυτή είναι η πρώτη μου τοποθέτηση. Ευχαριστούμε πολύ, Αδριανέ, μας προσγείωσες στη σκληρή παραγωγική πραγματικότητα.